τον Μανώλη Καψίδη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό βράδυ. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί αεροσκάφος Ντορνιέ της Ολυμπιακής όταν χάλασε το σύστημα τροχοπέδησης και στο ελληνικό δεν λειτουργούσε το μηχάνημα του αφρού, απαραίτητο για τέτοιου είδους προσγείωση. Πριν από λίγο πήραμε τις εικόνες της προσγείωσης έτσι όπως τις κατέγραψα στην Τανάγρα. Να δούμε λοιπόν αυτό το μοναδικό ντοκουμέντο. Η ώρα είναι 8:43 πρώτα λεπτά. Το ντορνιέ της Ολυμπιακής Αεροπορίας φαίνεται από το βάθος του διαδρόμου της Τανάγρας. Όλοι κρατούν την ανάσα τους και προσεύχονται να πάνε όλα καλά. Η αγωνία κορυφώνεται. Όπως βλέπετε καθαρά, η τροχή του αεροσκάφους είναι μπλοκαρισμένη. Δεν λειτουργούν. Όπως βλέπετε, μέχρι την τελευταία στιγμή οι άνδρες της πυροσβεστικής ρίχνουν αφρό στο διάδρομο προσγείωσης, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σωθούν οι 17 επιβάτες. Ο κυβερνήτης από τον τρόπο που πιλοτάρει φαίνεται ότι διατηρεί την ψυχραιμία του. Στον πύργο ελέγχου του στρατιωτικού αεροδρομίου όλοι γνωρίζουν ότι οι δύο τροχοί του αεροσκάφους έχουν μπλοκάρει και τα πάντα εξαρτώνται από το πλήρωμα του Ντορνιέ. Ωραίος. Μόλις το αεροσκάφος ακινητοποιείται στο διάδρομο, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα φτάνουν πολύ ωραίος. Γρήγορα κοντά του. Πρώτος. Οι επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο Ντορνιέ ξεσπούν σε χειροκροτήματα και όλοι δίνουν συγχαρητήρια στον πιλότο. Το ίδιο ανακουφισμένοι είναι και όσοι παρακολουθούν την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Η πτήση Thriller είχε ευτυχώς αίσιο τέλος. Ο πιλότος ήταν μάγκας, όπως είπε και ένας από τους επιβάτες. Σε 100 δραματικά λεπτά πέρασαν λοιπόν στον αέρα οι 17 επιβάτες του αεροσκάφου τύπου Ντορνιέ της Ολυμπιακής όταν διαπιστώθηκε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης ενώ πετούσε για τη Μήλο. Αμέσως ο πιλότος ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου και στο ελληνικό σήμανε συναγερμός. Όμως, στο αεροδρόμιο, το μηχάνημα του αφρού, απαραίτητο για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, ήταν χαλασμένο. Και το εφεδρικό άργησε να τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον 20 λεπτά. Ωραίος. Οι πίσω τροχοί βγάζουν σπίθες στο διάδρομο, καθώς ο κυβερνήτης έχει ρίξει εκεί όλο το βάρος του αεροπλάνου. Όλοι ξέρουν ότι αν το ρίχος του Ντορνιέ γύρει μπροστά, το αεροπλάνο θα τσακιστεί. Το λαβωμένο αεροσκάφος γλιστρά πάνω στο διάδρομο που έχει στρωθεί με τον ειδικό αφρό και ύστερα από ένα ρεσιτάλ δεξιοτεχνίας του κυβερνήτη Γιώργου Πετράκη και του συγκυβερνήτη Ειρηναίου Μιχαήλ ακινητοποιείται. Ωραίος. Βιαστήκαμε, σκάει κάτω στο ημίτι. Ευτυχώς ήρθε και ας πούμε γύρω στα 500 μέτρα και σταμάτησε στην άκρη του διαδρόμου. Βέβαια το σοκάρισμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά μόλις είδαμε ότι το αεροπλάνο σταμάτησε χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα, πεταχθήκαμε επάνω, χειροκροτάγαμε το κυβερνήτη, γιατί ήταν για μένα ο πιο άξιος άνθρωπος στον κόσμο. Έγινε μια χαρά, ο πιλότος ήταν μάγκας.
Ώρα 7 και 5 το πρωί. Το αεροπλάνο με 17 επιβάτες, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, απογειώνεται από το αεροδρόμιο του Ελληνικού με προορισμό τη Μήλο. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί την απίστευτη περιπέτεια που τους περιμένει. 10 μόλις λεπτά μετά την απογείωση, έντρομοι οι επιβάτες καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το αεροσκάφος παίρνει κλίση ξανά προς το αεροδρόμιο και ο κυβερνήτης ενημερώνει τον πύργο ελέγχου. Είμαι η 040 για Μήλο. Σας αναφέρω ότι έχω πρόβλημα με το σύστημα των τροχών. Δεν ανεβαίνουν. 040 από πύργο, 040 από πύργο. Κατευθύνσου στο holding της Αίγινας. Σταθεροποιήσου στα 1000 πόδια και ανέφερε μας ξανά. Με το μικρόφωνο ο κυβερνήτης μας λέει ότι συγγνώμη, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους τροχούς, οι οποίοι δεν μπαίνουν μέσα, κάποιο έχει μπλοκάρει και θα αναγκαστούμε, λέει, να συμπεριφερθούμε εδώ πέρα, σούμε, στο αεροδρόμιο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Μόλις απογειωθήκαμε, δεν κατάλαβε το πρόβλημα που είχε στο σύστημα προσγείωσης, δεν κατέβαινε ο νέος τροχός και έκανε τις βόλτες να συνοηθεί με την Αθήνα να δει τι θα κάνει. Το Ντορνιέ είναι αδύνατο να συνεχίσει το ταξίδι του για Μήλο. Το αεροδρόμιο του νησιού δεν διαθέτει το ειδικό μηχάνημα που στρώνει την πίστα του αεροδρομίου με αφρό σε περιπτώσεις αναγκαστικής προσγείωσης. Το αεροπλάνο αναγκάζεται να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο κυβερνήτης επικοινωνεί και πάλι με τον πύργο ελέγχου. Πύργος, η 040, σας αναφέρω ότι το σύστημα δεν επισκευάζεται. Ζητώ να κάνω emergency landing στην Αθήνα με επίστρωση αφρού στο διάδρομο. Κύριε κυβερνήτα, δεν υπάρχει δυνατότητα επίστρωσης αφρού στο διάδρομο λόγω βλάβης του μηχανήματος. Έχετε καύσιμα να πάτε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας και να κάνετε εκεί αναγκαστική προσγείωση. Έχω, κατευθύνομαι προς Κέρκυρα. Κύριε κυβερνήτα, άκυρον, ούτε στην Κέρκυρα υπάρχει δυνατότητα επίστρωσης του διαδρόμου με αφρό. Δεύτερο αεροδρόμιο εναλλαγής σας είναι η Καλαμάτα. Μπορείτε να πάτε ως εκεί. Βεβαίως και μπορώ, πάω στην Καλαμάτα. Κυβερνήτα, άκυρη και Καλαμάτα για τους ίδιους λόγους. Ειδοποιήθηκε ήδη η Τρανάγρα. Σας αναμένει. Κατευθυνθείτε. Ακολουθήστε την προβλεπόμενη διαδικασία απόρριψης καυσίμων. Διατηρήστε το ύψος σας. Κρατήστε επαφή με την Αθήνα και όταν πάρετε πορεία προς Τρανάγρα, γυρίστε στην συχνότητα του ΕΚΕ αεροδρομίου για τελικές οδηγίες. Αρχίζω τις διαδικασίες και στη συνέχεια κατευθύνομαι στην Τρανάγρα. Έκανε βόλτες και είπε θα κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στην Τρανάγρα. Αυτό ήταν όλο. Κάθε στιγμή που περνάει, οι επιβάτες αγωνιούν όλο και περισσότερο. Ο πιλότος τους ενημερώνει ότι το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στην Τρανάγρα. Κανείς όμως δεν γνωρίζει ποια θα είναι η κατάληξη της πτήσης Thriller. Τα καύσιμα επαρκούν μόνο για πτήσεις 45 λεπτών. Ακόμη και τα συνηθισμένα κενά αέρος τους τρομάζουν. Και αυτό βέβαια μας ανατρίχιασε, γιατί λέμε τώρα δεν μπορεί να προσγειωθεί στο Ελληνικό, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, να πάει Τρανάγρα. Ο πιλότος προσπαθεί να τους καθησυχάσει, βγαίνει από την καμπίνα και τους εξηγεί την κατάσταση. Τους συμβουλεύει τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής προσγείωσης. Να λάβουμε την θέση της αναγκαστικής προσγείωσης. Να πετάξουμε τα χειμερινά αντικείμενα, να βγάλουμε τα γυαλιά μας και ό,τι άλλο θα μπορούσε να μας τραυματίσει. Είχαμε και 3 παιδάκια μέσα τα οποία είχαν πρόβλημα, κλαίγανε, κάνανε μετό, τα καμουφλάρισε με διάφορους τρόπους και αυτά εκεί πέρα. Και πήγε πάλι στο χειριστήριο για να κατέβασε το αεροπλάνο. Την ίδια ώρα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρανάγρας έχει σημάνει συναγερμός. Τα συνεργεία προετοιμάζουν πυρετοδό στο διάδρομο προσγείωσης. Ο ειδικός αφρός στρώνεται στην πίστα. 3 ελικόπτερα της Ολυμπιακής Αεροπλοείας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ και λεωφορεία κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο για προληπτικούς λόγους. Ο ΣΚΑΙ είναι εκεί και πρώτος μεταδίδει τη συγκλονιστική επιχείρηση για τη σωτηρία των 17 επιβατών. Ήμασταν στην Τρανάγρα ταυτόχρονα με την προσγείωση του αεροσκάφους. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα, καμία ιατρική ενέργεια. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Έχουν περάσει 100 δραματικά λεπτά. Το Ντορνιέ εμφανίζεται στο βάθος του αεροδρομίου στην Τρανάγρα. Όσοι βρίσκονται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο προσεύχονται όλα να πάνε καλά. Το είδα, ήρθε κανένα δύο γύρους, λέω αυτό κάποιο πρόβλημα έχει το αεροπλάνο και το βλέπω σε κάποια φάση να έρχεται κάθετα προς τη γη. Είδα το πυροσβεστικό έτρεξε προς τον διάδρομο, αυτό πάει για πέσιμο. Και βλέπω
Τον βλέπω σε κάποια φάση, βλέπω το πυροσβεστικό, βλέπω κόσμο να τρέχουν προς το διάδρομο. Ρίξανε αφρούς, ρίξανε. Αλλά ρίξανε, πήγαν αυτοκίνητα. Ο κυβερνήτης με μοναδική ψυχραιμία κατόρθωσε να προσγειώσει τον Τορνιέ. Οι καρδιές όλων πήγαν στη θέση τους όταν είδαν το αεροσκάφος να σταματά στην άκρη του διαδρόμου. Προσγειώθηκε με τους δύο τροχούς και την τελευταία στιγμή πια φούλησε το μπροστινό σύστημα μπροστά και βέβαια έπαθε κάποιες ζημιές. Και μπράβο, χιλιά μπράβο στον πιλότο. Είναι κάτι. Να πω με ξένετος δεν μπορώ να βρω την τέξη. Οι επιβάτες μεταφέρονται αρχικά στη στρατιωτική λέσχη του αεροδρομίου και στη συνέχεια με πούλμαν στο δυτικό αεροδρόμιο. Όταν όλα τελειώνουν, ειδικά συνεργεία αρχίζουν τις προσπάθειες για τη ρημούλκηση του Ντορνιέ και την απομάκρυνσή του από το διάδρομο. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, 17 επιβάτες φτάνουν στο δυτικό αεροδρόμιο. Από εκεί, με άλλη πτήση της Ολυμπιακής, 15 από αυτούς ταξιδεύουν για τη Μήλο. Η περιπέτειά τους παίρνει τέλος όταν μετά από την πολύ ωρή ταλαιπωρία τους φτάνουν τελικά στο νησί. Θα μεταφερθούμε τώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, εκεί όπου έχει μεταφερθεί το Ντορνιέ της Ολυμπιακής. Εκεί βρίσκεται. Δεύτερο επίσημο έγγραφο όμως από την Αερολιμενική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι το εφεδρικό μηχάνημα που υπήρχε για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ήταν ουσιαστικά άχρηστο αφού είναι παλαιό και παροπλισμένο. Με αυτά τα μέσα λοιπόν, το πρώτο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας θα αντιμετώπιζε μια αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους. Δεν ξέρω κάποια συνεργεία που μπορούν να παραδώσουν μια γενική επισκευή μηχανής σε λιγότερο από 15 μέρες. Και δεν γνωρίζω αν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που μιλούμε να ενημερωθεί ο πύργος όταν το αεροδρόμιο είχε δύο ακόμα εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση ενός ατυχήματος. Ακόμη όμως και στη συνεννόηση του πύργου ελέγχου με τον κυβερνήτη υπήρξε διαφωνία μεταξύ των υπηρεσιών του αεροδρομίου. Αρχικά ανακοινώθηκε ότι η απόφαση για προσγείωση στην Τανάγρα ήταν κοινή. Ο λόγος που πήγε στην Τανάγρα ήταν μετά από συνεννόηση με τον πύργο ελέγχου. 8:25 με 8:30. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, ο αρχηγός του σώματος ή το παρόν, επαναλαμβάνω, είπε ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το αεροσκάφος. Ύστερα από λίγο όμως, αποκαλύφθηκε ότι την απόφαση την πήρε μόνος του ο κυβερνήτης Γιώργος Πετράκης. Ενημερώθηκε η Τανάγρα και ενημέρωσε τον κυβερνήτη, αλλά ο κυβερνήτης επέμενε να προσγειωθεί την Τανάγρα. Με το που φύγαμε το κατάλαβα, πιλότος αμέσως και λέει γυρνάμε πίσω. Δεν μας πήραν για τροχό στην αρχή, έχουμε πρόβλημα με το σύστημα προσγείωσης. Δεν ασφαλίζει, το παλεύαν οι άνθρωποι, δεν ήταν σίγουρο ότι θα έρθει τίποτα. Μόλις το καταλάβανε ότι δεν μπορούσαν να το φτιάξουν, θα κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στην Τανάγρα. Την ίδια ώρα, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε μια προσπάθεια να προστατέψουν το κύρος της υπηρεσίας, έστρωσαν στο διάδρομο προσγείωσης με τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει αφρό και κάλεσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία.